Καλώς ήρθες στο κανάλι, μείνε διότι θα κάνουμε άνοιγμα ενεργειακής πύλης. Ναι, θα ανοίξουμε την ενεργειακή πύλη τη δική σου να δούμε τι έχει να σου πει. Στην αστρολογία λοιπόν, ο κύκλος χωρίζεται σε 360 μοίρες. Το κάθε ζώδιο έχει, ανήκει σε κάθε ζώδιο 30 μοίρες. Αυτές όμως οι 30 μοίρες δεν είναι τυχαίες. Έχουν πολύ μεγάλο νόημα και μπορούν να ανοίξουν πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν θα σε μπερδέψω περισσότερο, θα το δεις, θα είναι πάρα πολύ απλό το ρίξιμο, πολύ ενδιαφέρον και όντως ανοίγει μία πύλη, παραδείγματος χάρη. Εσύ που έχεις λοιπόν στο ζώδιό σου, λέμε τώρα, έχεις τον ήλιο ή τη σελήνη, την έχεις ξέρω εγώ τον ήλιο σου 16η μοίρα ας πούμε στον κρυό. Αυτή η 16η μοίρα ή η σελήνη σου ξέρω εγώ έχει στους διδύμους και είναι στην ξέρω εγώ 5η μοίρα στους διδύμους. Όχι, δεν είναι τυχαίες αυτές οι μοίρες. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αποκαλύπτουν πολλά μυστικά, αυτό θα κάνουμε τώρα, στα οποία δεν τα γνώριζες. Γιατί φίλες και φίλοι, η εξωτερική αστρολογία ασχολείται με τα ζώδια και με τις προβλέψεις και με την καθημερινότητα και αυτά που κάνουμε. Η εσωτερική αστρολογία όμως ασχολείται με άλλα πιο βαθύτερα πράγματα. Εντάξει. Δεν βάζω αυτή τη στιγμή και λέω «Α, η εξωτερική αστρολογία δεν έχει νόημα, προς Θεού, ή είναι άχρηστη, προς Θεού όχι». Αλλά όταν όμως κάνουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα το δεις για πρώτη φορά αυτό το ρίξιμο, δεν θα το δεις πουθενά, δεν το έχεις ξαναδεί πουθενά, και είναι ειδικά κωδικοποιημένο, στην ουσία δεν είναι δικό μου ρίξιμο, απλά όσοι γνωρίζουν από μοίρες και τα λοιπά, μπορεί να γνωρίζουν κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να δούμε ποια πύλη ενεργοποιείται για σένα, για ποιο λόγο θα δούμε και τις δυναμικές, είναι 4 τα πακέτα τα οποία θα επιλέξεις, αλλά λίγο πρώτα να σου πω 2-3 πράγματα και προχωράμε. Εντάξει, μείνε διότι είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά θα πάθεις πλάκα, θα τρελαθείς, θα πεις βρε ακάς, έδωσες ρέστα. Μα αυτά κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι. Κάνουμε παλάβα πράγματα. Τι θα κάνουμε, συνηθισμένα? Λοιπόν, έλα, με ξέρετε τώρα τόσο καιρό. Και εσύ που είσαι καινούριος, έλα γιατί έχει ενδιαφέρον. Μην ανησυχείς, γιατί πολλές φορές ακούμε πύλες αυτά. Είναι ok, είναι μια χαρά. Θέλω να σου δείξω κάτι. Εδώ είναι οι 4 βασιλιάδες, εντάξει, από την κλασική. Είναι αιγυπτιακή βεβαίως, δεν είναι τυχαία. Οι 4 βασιλιάδες όμως για κάθε βασιλιά αντιστοιχούν συγκεκριμένα ζώδια. Κρυός, καρκίνος, έτσι τα βλέπεις εδώ. Είναι τα παρορμητικά. Εδώ. Οι βασιλιάδες σχετίζονται με τα παρορμητικά ζώδια που είναι κρυός, καρκίνος, ζυγός, εγώκερος. Και έχουν συγκεκριμένες μοίρες όμως, έτσι. Ο καρό έχει μοίρες από 11 έως 20. Ο μπαστούνάτος έχει από 21 έως 30. Μην σας μπερδεύω περισσότερο. Η επόμενη είναι οι βασίλισσες. Οι βασίλισσες και αυτές κυβερνάνε τα σταθερά ζώδια. Ταύρος, δηλαδή Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος, έτσι. Οι μοίρες εδώ είναι και εδώ συγκεκριμένες. Μην μπερδευόμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε στους ρηγάδες, στους μικρούς ρηγάδες, έτσι. Ή ο Βαλές, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ αντιστοιχούν στα μεταβλητά ζώδια. Δίδυμος, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθύς. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ τώρα, αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα τα ανακατέψω. Μισό λεπτό, να τα ανακατέψω και θα σου πω τι θα κάνουμε, με ποιο τρόπο θα πορευτούμε. Και θα επιλέξεις. Εδώ είναι οι μοίρες, οι συγκεκριμένες μοίρες. Θα δείτε. Τα ανακατεύω και ετοιμαστείτε. Λοιπόν, τα ανακάτεψα λίγο εδώ, θα τα ανακατέψω και πιο μετά. Θα τα πάρω και τις αριθμολογικές κάρτες, διότι θα χρησιμοποιήσουμε και ειδικές αριθμολογικές κάρτες. Εντάξει, φοβερές κάρτες, κοίταξε να δεις τώρα. Ελληνικές κάρτες με απίστευτα μηνύματα, τα οποία δεν τα έχεις δει πουθενά. Ωραία, λοιπόν, τώρα, εδώ... Εδώ και επέτρεψέ μου. Εδώ πέρα. Είναι. Η πρώτη μας επιλογή, το πρώτο deck. Αυτό είναι το δεύτερο deck, μισό λεπτό, που θα επιλέξεις. Δεν θα τις γυρίσω τις κάρτες, έτσι όπως είναι θα τις δεις. Και όποια είναι... Ένα λεπτό. Είναι αυτή που σου αρέσει. Είναι. Σήμερα βλέπετε και φορά αθλητικά. Λοιπόν, φορά το αθλητικό μου το μικρό μπουφανάκι. Έχει λίγο κρύο και εντάξει, είπαμε λίγο να φορά και ένα μικρό ντομάνικο από μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι σας λέω τώρα για μόδα και αυτά. Για να φτιάξουμε λίγο εδώ και το τέτοιο. Τι κάνουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα επιλέξετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Εάν δυσκολεύεις, μπορείς να κάνεις συνδυασμό.
γιατί μπορεί να είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει, ή μπορείς να το αφήσεις να προχωρήσει και να επιλέξεις ό,τι θέλεις εσύ. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω λίγο ελεύθερο, δεν σε βάζω να επιλέξεις αυστηρά, διότι θα δεις ότι αυτές οι μοίρες έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα και μήνυμα, αλλά και όνομα. Θα σου φανεί περίεργα τα ονόματα, αλλά έτσι είναι αυτές οι μοίρες. Λοιπόν, και θα πάμε να τις ανοίξουμε. Εντάξει. Θα δεις πώς θα γίνει με έναν πολύ απλό κατανοητό τρόπο. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο deck. Το φέρνω εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Γιατί θα την αναλύσουμε τη μοίρα. Περίμενε. Εδώ. Και πάμε εδώ πέρα. Εγώ θα ανακατέψω τις καρτούλες. Δεν έχει σημασία αν είναι άποδα ή όρθιες. Ωραία. Μισό λεπτό. Και πάμε να ενεργοποιήσουμε την ενεργειακή σου πύλη. Πάμε να επιλέξουμε. Για μισό λεπτό. Θα τα κάνω λίγο βεντάλια. Βεντάλια, βεντάλια, βεντάλια και θα επιλέξω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Για να δούμε τι. Μάλλον από κάτω. Εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Ωραία λοιπόν. Πρώτη επιλογή που ανοίγουμε είναι. Αφορά τα παρορμητικά κυρίως ζώδια, κριός, καρκίνος, ζυγός, εγώκερος, είτε ζώδιο, είτε οροσκόπο κτλ. Μπορεί να μην ανήκει σε αυτό το ζώδιο, πρόσεξε, μπορεί να μην ανήκει σε αυτό το ζώδιο, από τη στιγμή που επέλεξες όμως αυτό εδώ πέρα, το πρώτο πακέτο σε αφορά. Πάμε να δούμε το επόμενο. Θέλω να δω τώρα, μισό λεπτό, αν και έχω ανακατέψει, λίγο ακόμα να ανακατέψω, θέλω να δω ποιο συγκεκριμένο ζώδιο αφορά. Εδώ είπαμε ότι είναι τα παρορμητικά. Πάμε όμως για ποιο ζώδιο μιλάμε τώρα. Εδώ θα βγάλουμε το στοιχείο δηλαδή για μισό λεπτό και βγαίνει, όπα, βγαίνουν μαζί δύο τζόκερ. Λοιπόν, οι τζόκερ είναι, επειδή βγήκανε δύο εδώ πέρα κολλητά, είναι ένα ωραίο σημάδι για εσάς που επιλέξατε το πρώτο deck, που σημαίνει ευλογίες και δύναμη. Είναι τυχερά χαρτιά. Εντάξει, είναι τυχερά χαρτιά. Συνεχίζουμε. Άρα σημαίνει ότι έχεις την τύχη με το μέρος σου. Δύο καρό, φίλες και φίλοι. Εδώ λοιπόν, επειδή είναι καρό, είναι γη, ποιο αφορά τον εγώ καιρό κυρίως. Εντάξει. Άρα έχουμε εγώ καιρό και πάμε να δούμε τη μοίρα. Και η μοίρα λοιπόν είναι πάλι άσος καρό. Ωραία. Πώς γίνεται τώρα η όλη ιστορία. Άρα έχουμε εγώ καιρό. Μισό λεπτό να το δείτε. Εγώ καιρός, γιατί γίνει και καρό εδώ πέρα. Οι μοίρες λέει 21 έως 30. Οπότε, τι μου βγήκε, 21 είναι αυτές είναι οι μοίρες που είναι αποτυπωμένες για αυτή την κάρτα. Μου βγήκε ο άσος, άρα 21 και 1 εδώ, 22. Εγώ καιρός, 22η μοίρα. Εγώ καιρός λοιπόν, 22η μοίρα. Και έλα να ακούσεις τη μοίρα και μετά θα ανοίξουμε και τα ρο λιγάκι εδώ πέρα για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και αριθμολογικές κάρτες για να δεις και εκεί θα χάσεις το μυαλό σου ολοκληρωτικά, εντάξει. Η 22η μοίρα στον εγώ καιρό σημαίνει, προσέξτε, αυτή η μοίρα πώς ονομάζεται. Αυτή η μοίρα δηλαδή, 22η μοίρα στον εγώ καιρό ονομάζεται αποδεχόμενος, με αξιοπρέπεια την ήττα, ένας στρατηγός, επιδεικνύει ανωτερότητα χαρακτήρα. Μπορεί να μου πείτε, μα τι παλαβά είναι αυτά που λες και τι χαζά πράγματα και δεν καταλαβαίνω τίποτα κτλ. Όχι, φίλες και φίλοι. Οι μοίρες έχουν, γιατί η μοίρα σημαίνει και το μοιραίο, έτσι, μοίρομαι, σημαίνει, το πάω σωστά, σημαίνει και κάτι μυστήριο και κάτι περίεργο. Εδώ λέει ότι, κοίταξε να δεις, η ήττα, πρόσεξε να δεις, η ήττα φτιάχνει το χαρακτήρα. Ιτήθηκε στη ζωή, θέλω να σου πει. Έχασε στη ζωή. Να σας πω κάτι, φίλες και φίλοι. Στη ζωή όλοι έχουμε χάσει. Δεν ξέρω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι χαμένοι είμαστε κατά κάποιο τρόπο. Σε κάτι βέβαια κερδίζουμε, σε κάτι χάνουμε. Δεν το ισοπεδώνω προς το. Αλλά θέλει να σου πει όμως εδώ αυτή η μοίρα στον εγώ καιρό ότι μην το βλέπεις τα πράγματα ως ήττα. Δες τα ως ανάπτυξη χαρακτήρα. Είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο που σου δίνει ένα κίνητρο. Η ήττα σου δίνει κίνητρο, σε πεισμώνει, μπορεί να σε πεισμώσει και ειδικά στον εγώ καιρό μπορεί να σε δυναμώσει, έτσι. Σου μιλάει λοιπόν ότι μεταφέρουμε την ήττα και την κάνουμε εσωτερική πνευματική επίτευξη.
Τώρα θα μου πείτε, τι είναι αυτά που μου λες, είναι λίγο περίεργα ή δεν τα καταλαβαίνω. Κοίταξε να δεις. Εδώ έχει να κάνει πολύ απλά ότι στη ζωή χάνουμε, ότι στη ζωή πολλές φορές μπορεί να μην πετύχουμε το σκοπό μας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Όταν όμως αυτό καταλάβεις για ποιο λόγο έχει γίνει, λίγο δεις ότι παρόλη την ήττα σου μπορεί να έχεις κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει λοιπόν ότι μπορείς να πετύχεις μέσα από αυτή την ήττα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στον εαυτό σου, να προχωρήσεις και να πετύχεις πολύ όμορφα πράγματα. Γιατί κυρίως μιλάει για τον εαυτό μας, παιδιά. Να το πω έτσι. Όταν χάνουμε ή όταν θα ιτηθούμε σε κάτι, ο σκοπός είναι να βρούμε την εσωτερική δύναμη. Χάσαμε στον έρωτα, προδοθήκαμε στον έρωτα, χάσαμε κάτι, είχαμε μια απώλεια, χάσαμε λίγο τη δουλειά μας. Θα μου πεις, αυτά είναι και σοβαρά θέματα βρέακας. Ναι, έτσι είναι. Αλλά τι σου λέει αυτή η μοίρα? Προχώρα, μην μένεις πίσω. Μην μείνεις στο κομμάτι μόνο της ήττας. Προχώρα και διατήρησε την εσωτερική σου ακεραιότητα. Εντάξει. Ό,τι και να έχει γίνει, είναι η αξιοπρέπειά σου. Αυτό λοιπόν που σου λέει λοιπόν η συγκεκριμένη μοίρα είναι η εσωτερική δύναμη. Ότι είσαι δυνατός, δυνατή. Εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ένα λεπτό. Άρα τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε 22η μοίρα. Ξεκινάω. 1, 2, 3, 4, sorry, θα μετρήσω. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, λοιπόν, 15, 16, φτάνουμε 17, 18, 19, 20, 21 και 22. Sorry, αλλά έπρεπε να το κάνω αυτό, διότι, φίλες και φίλοι, ελάτε εδώ να δείτε τη σοφία και τον αριθμό, δηλαδή πόσο όλα τα πράγματα δένουν. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, η 22η κάρτα που έπεσε σε εσάς. Αυτή η μοίρα λοιπόν σου λέει ότι ένας θεϊκός αριθμός είναι το 33, έξτρα να το δεις κοντά. Και δες τι λέει εδώ, θεϊκός αριθμός, η πνοή του Θεού. Είναι ένας κυρίαρχος αριθμός, ένας master number, είναι ο δάσκαλος των δασκάλων. Οφείλει να σκορπά πάντα το φως, να είναι πρόθυμος, να θυσιαστεί βέβαια και για τους άλλους, να συνδέεται με τις λέξεις αγάπη, προστασία, ευημερία. Ονομάζεται επίσης ο αριθμός του Ιησού, είναι το θάρρος και η ακούραστη ενεργητικότητα του χαρακτήρα, τα χαρακτηριστικά που εμπνέουν τους άλλους, έτσι. Και γενικότερα ένας αριθμός που έρχεται να διδάξει την αγάπη στον κόσμο. Συγκλονιστικό, εγώ θα έλεγα, το αφήνω εδώ πέρα, διότι όντως ο Ιησούς ιτήθηκε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Σταυρώθηκε. Θυσιάστηκε. Και φίλες και φίλοι, αυτό που λέει ένα μήνυμα κιόλας, εμείς να πάρουμε και τα πάνω μας. Εντάξει, να είμαστε δυνατοί δυνατές. Να παρόλες τις ήττες και τις απογοητεύσεις της ζωής, να συνεχίσουμε να ζούμε, να προχωράμε. Να βρούμε την εσωτερική μας δύναμη. Και πάμε τώρα εδώ να τραβήξω. Ουψ, πέφτει εδώ πέρα. Και δεν είναι τυχαίο, θα σας το δείξω, κοιτάξτε να δείτε, είναι ο αριθμός 6 που πήγε να μου πέσει. Δείτε το. Ο αριθμός 6 που έρχεται να συντονιστεί και είναι ένα καρμικό στοιχείο εδώ πέρα. Εγώ εδώ πέρα έχουμε κυρίως τον Σκορπιό και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του νερού, καρκίνος, ιχθύς, έτσι. Και σου μιλάει ότι κοίταξε να δεις, πήγαινε στους άλλους με αγάπη. Ό,τι λέει και αυτή η κάρτα εδώ πέρα περίπου. Αγάπη λοιπόν. Εντάξει, σε προδώσανε, σε κουράσανε. Δες τους με αγάπη και προχώρα. Μην τσακιστείς. Μην το αφήσεις να σε τσακίσει αυτό το κομμάτι. Μην το αφήσεις να σε διαλύσει. Και πάμε τώρα εδώ να επιλέξω εγώ επί τούτου. Μία άλλη κάρτα. Καλά, βγαίνει άλλο ένα εξάρι. Και τώρα έχουμε 6-6-6. Τρία εξάρια, ε. Θα μου πείτε τώρα, όχι, Παναγιά μου, τρία εξάρια. Όχι, όχι. Εδώ έχουμε ένα άλλο εξάρι, το οποίο κυρίως είναι το ζώδιο του Ταύρου και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της γης. 6 πεντάκτινο που σημαίνει εδώ ότι κοίταξε να δεις, βοηθάω, θα σε βοηθήσω και με πρακτικό τρόπο όσο μπορώ, εντάξει, θα δώσω, θα πρέπει όμως και να πάρω λέει εδώ.
Πρέπει να είμαι δίκαιος και μπορεί να αφορά και κάποια θέματα δικαιοσύνης. Ίσως και εσύ αδικήθηκες, νιώθεις ότι αδικήθηκες. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έρχεται να εξισορροπήσει και να βρεις την εσωτερική δύναμη, ώστε αν αδικήθηκες να μην σε επηρεάζει άλλο. Και πάμε και στο επόμενο κομμάτι, μια άλλη κάρτα που βγαίνει εδώ πέρα και είναι το 3. Είναι ο υπότης. Τα πήγα ανάποδα αν έχετε παρατηρήσει, έτσι είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο. Εδώ ο υπότης είναι ο υπότης μπαστούνι. Και σου μιλάει και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, τώρα είναι η στιγμή να βρεις δύναμη, γιατί αυτός έχει δύναμη, ο υπότης έχει δύναμη, έτσι, να βρεις τη δύναμή σου και πήγαινε εκεί που χρειάζεται να πας για να κατακτήσεις ό,τι είναι να κατακτήσεις, να πετύχεις τη ζωή σου. Ενέργεια, πάθος, ένα αίσθημα περιπέτειας ρε παιδί μου. Κουράγιο, έχεις το κουράγιο, έτσι, είσαι γενναιόδωρος, αλλά και αναχωρείς, φεύγεις, προχωράς. Το βλέπετε σαν ιστορία της ζωής σας. Υπήρχε μια καρμική σχέση ή συνεργασία ή οτιδήποτε, μπορεί να προδόθηκες, προσπάθησες εσύ να είσαι δίκαιος, δίκαιη, αλλά σου λέει όμως το μέλλον, γιατί εδώ είναι η πράξη του παρελθόντος που πάνε στο μέλλον, για να μην σας μπερδέψω, τέλος πάντων, αλλά αυτή η πύλη σου λέει βρες την ενέργεια και την εσωτερική δύναμη για να προχωρήσεις. Εγώ θα έλεγα απλά συγκλονιστικό. Πώς με αυτά τα απλά πραγματάκια έχουμε φτάσει σε μια απίστευτη ανάλυση και βάθος. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό ήταν η πρώτη φόρτιση, να το πούμε έτσι, θετική πάντα φόρτιση της πύλης που άνοιξε για εσένα. Λοιπόν, παίρνω και την αριθμολογική μου αυτή φανταστική κάρτα και παίρνω τώρα και τις υπόλοιπες κάρτες, τις φέρνω εδώ, γιατί θα πάμε στο δεύτερο πακετάκι μας. Τις παίρνω, αυτές μπαίνουν εδώ, βρε, βγήκανε μαζί αυτοί. Κάτσε να τους χωρίσω λίγο. Δεν έχει σημασία αν βγουν όρθιες ή ανάποδα εδώ πέρα αυτές οι κλασικές κάρτες και είναι αιγυπτιακές, διότι ο αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός στο κομμάτι της αστρολογίας είχε κάνει πάρα πολλά κομμάτια, πάρα πολλές, μεγάλη πρόοδο, και υπάρχουν αρκετοί πατέρες, να το πω έτσι, αστρολόγοι που ασχολήθηκαν και επιστήμονες και όλες που ασχολούνται με αστρολογία και είχαν πει ότι οι Αιγύπτιοι είχαν και αρκετά μυστικά, ας το πούμε. Πολλές φορές ίσως είχαν και μια διαφορετική προσέγγιση. Δεύτερο deck, φίλες και φίλοι, είναι αυτό εδώ πέρα. Με αυτό εδώ πέρα το πολύ όμορφο μάτι, το οποίο βλέπει πράγματα. Θα το αναλύσουμε μετά. Δεύτερο deck. Εγώ λοιπόν θα επιλέξω από αυτές εδώ πέρα τις κάρτες να αρχίσουμε να ανοίγουμε ποια είναι η ενεργειακή πύλη που ανοίγει για εσένα. Και αν σας αρέσει, θα το κάνουμε συχνά, γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό και κάθε μήνα. Επιλέγω λοιπόν, για να σκανάρω λίγο, Ωραία, εδώ λοιπόν. Έχει βγει λοιπόν εδώ, δεν είναι τυχαίο, μια κάρτα, που είναι μπαστούνι βέβαια εδώ, μοίρες από 29 έως 30 και είναι τα παρορμητικά ζώδια. Κρυός, καρκίνος, ζυγός, εγώ καιρός. Επηρεάζεστε άμεσα, εννοείται βεβαίως επηρεάζονται και οι υπόλοιποι, αλλά όπως είπαμε πώς επιλέγετε. Εντάξει, θα επιλέξω τώρα πιο συγκεκριμένα το ζώδιο για να μπορέσουμε να βρούμε πιο συγκεκριμένα τη μοίρα. Παρορμητικά ζώδια επηρεάζονται άμεσα. Okay. Πάμε να δούμε ζώδιο, ένα λεπτό. Εδώ είμαστε και είναι ο Άσος Ξυφών. Άρα λοιπόν το ζώδιο για το οποίο μιλάμε είναι του αέρα, άρα ο ζυγός. Εντάξει, κατανοητό πιστεύω. Και το επόμενο που θα τραβήξω είναι για να μας προσδιορίσει συγκεκριμένα τη μοίρα και είναι η τρίτη μοίρα Ξυφών. Άρα έχουμε 21 ζυγός, 21η μοίρα ζυγός και 3 μας κάνει 24η μοίρα στο ζυγό, φίλες και φίλοι. Οπότε πάμε να δούμε την 24η μοίρα, γιατί 21 στο ζυγό και 3 μας κάνει 24. Τι σημαίνει ρε παιδιά αυτή η 24η μοίρα? Δες τι ενεργοποιείς, τι ανοίγει, ποια είναι η μοίρα που ανοίγει για σένα, έτσι. Το όνομα αυτής της μοίρας είναι μία πεταλούδα με ένα τρίτο φτερό στην αριστερή μεριά. Θα μου πεις παλάβωσες, έτσι, έχεις καπνίσει. Λοιπόν, φύλλα δάφνης, όχι φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το όνομα και έχει μεγάλο νόημα. Γιατί όποιος ασχοληθεί λιγάκι θα καταλάβει ότι αυτοί οι γρίφοι κρύβουν και ένα πολύ μεγάλο νόημα, έτσι. Άκουσε να δεις, είναι η ικανότητά σου της εσωτερικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης και πώς ανταποκρίνεσαι, πώς απαντάς στις προκλήσεις της ζωής.
Αλλά γιατί όμως τρίτο φτερό στην αριστερή πλευρά? Πρώτα απ' όλα, η πεταλούδα είναι το σύμβολο της αναγέννησης. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η περίοδος είναι μια πολύ καλή περίοδος για να αναγεννηθείς εσύ σαν άνθρωπος. Να φροντίσεις τον εαυτό σου. Η αναγέννηση έρχεται με πολλούς τρόπους, έτσι. Μπορεί να έρθει με φίλους, μπορεί να έρθει με απλά πράγματα, έτσι. Μην φανταστείτε και τίποτα θεοπάλαβα, ας το πούμε. Με υποστήριξη, με φίλους, με συμβουλευτική ίσως, με κάποιον ειδικό, λέω τώρα. Μπορεί να κάνεις διαλογισμό, προσευχή, να βλέπεις πολύ τα βίντεό μου, ε. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε. Το 3, προσέξτε, διότι το 3 είναι ο αριθμός της εκπλήρωσης και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και η Αγία Τριάδα, έτσι. Άρα σιωθεί αμέσως σαν νούμερο κιόλας σε μια πνευματικότητα. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Λοιπόν, και σου λέει λοιπόν ότι αυτές οι δυνάμεις που υπάρχουν, έρχονται αυτές οι δυνάμεις. Έχεις τις δικές σου δυνατότητες, τις δικές σου δυνάμεις. Έχονται και αυτές οι δυνάμεις της ενεργειακής πύλης, ας το πούμε, προστίθενται σε εσένα σαν ενέργεια. Γιατί τώρα με ακούς εσύ, οπότε μπορείς να το πάρεις το μήνυμα και να ενδυναμωθείς κατά κάποιο τρόπο, σε όποιο επίπεδο, και να δεις την εσωτερική σου δύναμη, το ένστικτό σου, τη συνείδηση. Τι λέει η διαίσθησή σου? Είναι λοιπόν μία μοίρα διαίσθησης. Το αριστερό κομμάτι που είναι της καρδιάς σημαίνει διαίσθηση, σημαίνει καρδιά. Σημαίνει ότι μάλλον χρειάζεται να ακούσω περισσότερο το ένστικτό μου και λίγο λιγότερο τη λογική μου, έτσι. Είναι ένα σύμβολο λοιπόν το οποίο σου λέει μια επίτευξη, ένα στόχο. Σου λέει βρες ποια είναι η ζωτική σου δύναμη. Και στην ουσία αυτό που σου λέει για μια μετάλλαξη, αλχημική μετάλλαξη. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, αλχημική μετάλλαξη? Να το κάνουμε πιο λιανό, που λένε. Η αλχημική μετάλλαξη σημαίνει ότι αλλάζω τον εαυτό μου, αλλάζω τη χημεία του εαυτού μου, αλλάζω σε όλα τα επίπεδα. Όταν είμαστε χαρούμενοι, δεν είναι μια χημική αντίδραση, να το πω έτσι? Όταν αισθανόμαστε όμορφα, πολύ όμορφα, ή και συναχωρημένοι, ή απογοητευμένοι, όλα αυτά είναι χημικές αντιδράσεις του οργανισμού. Προέρχονται μέσα από τη σκέψη, προέρχονται μέσα από τη σκέψη που κάνουμε, προέρχονται από το συναισθημά μας. Όλα αυτά έρχονται αλχημικά, γιατί δεν είμαστε ρομπότ. Καλά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι ρομπότ, κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου καρδιά. Το βλέπετε στην κοινωνία μας τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε καν μυαλό, γιατί δεν σκέφτονται ούτε καν λογικά. Λοιπόν, και σκέφτεται μόνο με τον εγωισμό και τον εγωκεντρισμό. Εδώ όμως λέει για μια μετάλλαξη. Ζυγός λοιπόν, σχέσεις, ισορροπίες, και φυσικά σου μιλάει για εσένα εσωτερικά. Είναι μια περίοδος που ενεργοποιείς εσύ αυτή την όμορφη εσωτερική μετάλλαξη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα. Αυτό που μου έρχεται εμένα να επιλέξω είναι στην ουσία τον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 λοιπόν, γιατί έχει πέσει και εδώ, έπεσε και στην ανάλυση μας που σας έκανα με την πεταλούδα που λέμε, που έχει 3 φτερά, θα επιλέξω την τρίτη κάρτα. 1, 2, και η τρίτη κάρτα είναι μια πανέμορφη κάρτα, είναι ο αριθμός 24. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό να μαζέψω εδώ πέρα τις κάρτες μου, μετά θα ρίξουμε. Και έχει βγει πάλι ο αριθμός 6, αλλά σε άλλη δόνηση. 24-6 σου μιλάει. Δες εδώ και τα όμορφα χρώματα και τα όμορφα σχέδια, γιατί φίλες και φίλοι, αυτές τις κάρτες δεν τις βρείτε πουθενά. Είναι δικές μου, τις έχω φτιάξει εγώ. Και έχουν φτιαχτεί με πολύ μεράκι, πολύ αγάπη, και υπάρχουν απίστευτοι συμβολισμοί από πίσω. Είσαι, λέει, μια μαγνητική προσωπικότητα. Έχεις τις δυνάμεις υποβολής πάνω στους άλλους ανθρώπους. Και το λέμε βέβαια με τη θετική έννοια, έτσι, δεν το λέω με αρνητική. Σου λέει λοιπόν αυτή η κάρτα ότι είσαι καλός σύντροφος. Είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς να έχεις κοντά σου την αγάπη, να ελκύεις την αγάπη, έτσι. Έχεις περηφάνεια σαν άνθρωπος, φιλοδοξία και αγάπη για τη ζωή. Σε κάνουν ένα ζωηρό φίλο ή φίλη που μπορείς να κάνεις και πλάκες, Μπορεί να έχεις παιδιά που μπορεί να τα φροντίζεις, μιλάει για φροντίδα εδώ. Είσαι ένα επιβλητικό άτομο, καλό, γενναιόδωρο, υπομονετικό. Και αυτός ο αριθμός επιτρέπει, λέει, την πλήρη έκφραση της αρμονίας που επιδιώκεις με τους άλλους ανθρώπους. Λαχταράς βέβαια, συγγνώμη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, και σε βάζει σε μια θέση όπου οι άλλοι βλέπουν την ειλικρίνειά σου και ότι είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη.
Δεν είναι συγκλονιστικό? Δεν είναι αλχημικό αυτό? Δεν είναι αλλαγή μέσα όταν λέμε την αλήθεια μας, όταν εκφραζόμαστε, όταν μπορούμε και λέμε αυτά τα οποία θέλουμε? Δεν είναι συγκλονιστικό γενικότερα? Δεν νιώθουμε δύναμη? Λέμε εγώ τα είπα και ξαλάφρωσα. Γενικά έχεις πολύ σωστή κρίση. Και βεβαίως θα έχεις σωστή κρίση, διότι είναι η διαίσθησή σου που σε οδηγεί εκεί για να έχεις τη σωστή κρίση. Και γενικά αυτή η ενεργειακή πύλη, καλά και η προηγούμενη ήταν φανταστική, αλλά και αυτή η ενεργειακή πύλη έχει πολλά πράγματα, πολλά όμορφα πράγματα να σου δώσει. Εντάξει. Λοιπόν, ανακάτεψα λίγο. Είχα κόψει προηγουμένως, ξανανακατεύω, δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάμε να επιλέξουμε τώρα τρεις κάρτες για να πάμε συγκεκριμένα τι έχει να σου πει. Ένας άσος πεντάκτηνο. Εντάξει, βγήκε και εδώ άσος. Εδώ βέβαια βγήκε άσος ξυφών, σπαθάτος ας το πούμε, αλλά εδώ βγαίνει άσος πεντάκτηνο. Και τι να πούμε για αυτή την όμορφη εικόνα, κοίταξε να δεις, είναι για σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα παράδεισο. Ο άσος σημαίνει νέα ξεκινήματα. Να σου το πω πολύ πρακτικά, ο άσος μπορεί να σημαίνει και νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Ερωτικά μπορεί να σημαίνει επιτέλους ξεκινάω και μία γνωριμία ή κάτι καινούριο ή και μια καινούρια φιλία, έτσι, η οποία στηρίζεται πάνω κατά κάποιο τρόπο σε έναν πιο πρακτικό τρόπο και πιο σωστές βάσεις. Γιατί εδώ μιλάει και για πρακτικότητα. Εντάξει. Ο άσος πεντάκτηνο είναι εκεί για να σου δώσει δύναμη, να στηριχθείς επίσης στα πόδια σου για κάτι καινούριο. Το κάτι καινούριο για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι και διαφορετικό. Εντάξει. Δηλαδή, σε κάποιον άλλον μπορεί να ξεκινά μια νέα σχέση, μια νέα φιλία, σε κάποιον άλλον ένα επαγγελματικό βήμα, σε κάποιον άλλον να ξεκινάει ένα ρίσκο να πάει σε άλλη χώρα, ας το πούμε. Ο άσος πεντάκτηνο γενικότερα όμως είναι από τις δυνατές κάρτες και θέλει να σου πει μπες, άνοιξε εκείνη την εσωτερική πόρτα του εαυτού σου, ώστε να μπορέσεις εσύ να ανθίσεις. Είναι η μετάλλαξη αλχημική που λέγαμε, για να το δέσουμε πολύ πολύ όμορφα και με αυτό το οποίο λέγαμε με την... Το άλλο που έχει να σου πει ότι έρχεται ένα τέλος. Μην ανησυχήσεις. Τι εννοώ? Είναι το 9 ξυφών. Έρχεται, μπορείς να δώσεις το τέλος στη θλίψη, στη στεναχώρια, στις έγνοιες, στη θολούρα, στο μυαλό, στις σκοτισμένες σκέψεις, σε όλα αυτά τα οποία σε έχουν ταλαιπωρήσει. Δώσε ένα τέλος, μπορείς, είναι το 9 ξυφών. Το 9 ξυφών είναι άγχος, είναι ανησυχία, είναι ανασφάλεια, σημαίνει δεν κοιμάμαι τα βράδια, σημαίνει περνάω δύσκολα, Θεέ μου, στήριξέ με ή δεν ξέρω τι άλλο. Και γενικά, επειδή εδώ αν το παρατηρήσεις, είναι και μια λίγο τρομακτική κάρτα, εντάξει. Είναι και οι εφιάλτες οι οποίοι μπορεί να βλέπουμε πολύ παράξενα όνειρα. Επιβλητική κάρτα θα έλεγα πάρα πολύ. Το 9 ξυφών όμως σε συνδυασμό τώρα εδώ με τον άσο πεντάκτηνο σου λέει ήρθε η στιγμή να ξεκινήσεις κάτι καινούριο και να ολοκληρώσεις ό,τι είναι που σε στεναχωρεί και σου δημιουργεί εσένα άσχημη αλχημία στον εαυτό σου μέσα, άσχημα συναισθήματα, άσχημες εικόνες. Και έχουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο εδώ. Τα εξάρια πάνε και έρχονται. Το επόμενο εξάρι το οποίο έχει βγει είναι το 6 κούπα. Θέλω να τη δεις αυτή την εικόνα. Είναι σαν ζωγραφιά. Είναι πολύ ιδιαίτερες κάρτες, πανέμορφες κάρτες. Το 6 κούπα φυσικά είναι μια καρμική κάρτα. Μιλάει για το παρελθόν σου. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε και εδώ πέρα, γιατί το 6 κούπα έχει να κάνει, μιλάει επίσης να σου το πω έτσι, και για θέματα σχέσεων, για θέματα αγάπης, για θέματα οικογένειας, για εσωτερική ισορροπία, εσύ εσωτερικά σαν άνθρωπος να έχεις να ισορροπήσεις, να είσαι καλά με τον εαυτό σου, φίλους μπορείς να κάνεις, μπορεί να υπάρχουν και νέες γνωριμίες ή μια επανασύνδεση κατά κάποιο τρόπο από το παρελθόν. Δεν ισχύει για όλους όμως. Γιατί η μοίρα στον καθένα από εσάς δρά διαφορετικά. Εδώ κάνουμε ένα γενικό, έτσι. Και προσπαθούμε βέβαια αυτή η ενεργειακή πύλη που ενεργοποιείται, ναι, έχει διαφοροποίησης. Διότι η ενεργειακή πύλη ανοίγει ανάλογα με... έχει μια ένταση, ας το πούμε, έτσι. Αυτή η ένταση της πύλης συντονίζεται καλύτερα με κάποιους άλλους ανθρώπους, άλλους με άλλο λιγότερο. Και άλλοι καθόλου, διότι αν κάποιος δεν ασχολείται καθόλου με την αστρολογία και τα θεωρεί βλακίες, δεν θα ενεργοποιηθεί, δεν θα συντονιστεί καθόλου και με τίποτα. Αν όμως έχει έστω και μέσα του λίγο έτσι το κομμάτι
Ρε παιδί μου, μήπως να το δω και λίγο διαφορετικά. Εκεί αρχίζει και δονείται λίγο και διαφορετικά, ας το πούμε. Ερχόμενο όμως το θέμα μας, είναι μια πολύ καλή κάρτα που σου λέει μπορείς να ξεκινήσεις, μπορείς να τελειώσεις αυτόν τον κύκλο που τη στεναχώρια, τη δυστυχία και να βρεις άτομα, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σε στηρίξουν. Μπορεί κάποιος να μου πει, μα είμαι μόνος μου, μόνη μου. Okay. Επειδή εδώ μιλάει για οικογένεια, μπορείς να βρεις άτομα τα οποία μπορούν να είναι κατά κάποιο τρόπο σαν οικογένειά σου. Ακόμα και αν έχει να κάνει και με ζωάκια εδώ, έτσι. Φροντίδα δηλαδή. Γιατί η οικογένεια που θεωρούμε εμείς, είναι μάλλον εμείς τη θεωρούμε οικογένεια, έτσι. Ναι, μπορεί κάποιος να έχει μια βιολογική οικογένεια, αλλά να έχει περάσει. Και τα βλέπετε αυτά καθημερινά τόσο άσχημα στη ζωή του, που συγγνώμη, αλλά ποιο είναι το νόημα της βιολογικής οικογένειας. Όταν υπάρχει μια ψυχή, ας το πούμε, που ακόμα και σε μεγάλη ηλικία περνάς δράμα πραγματικά. Εντάξει. Παίζει ρόλο λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπάνε και τους θεωρούμε και εμείς οικογένεια, αλλά και εκείνοι μας θεωρούν οικογένεια. Αυτό είναι καλό όμως, γιατί δείχνει και τη στήριξή σου. Εντάξει. Αυτή ήταν η δεύτερη πύλη που ανοίξαμε. Είδατε πόσο όμορφα πράγματα κάνουμε εδώ. Παλαβά θα έλεγα, τρελά, αλλά έτσι είναι. Το κανάλι εγώ το θέλω να κάνουμε πολύ πρωτότυπα πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα. Αυτό μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρίξιμο. Μπορεί να το ξανακάνουμε, έτσι. Μπορεί να το ξανακάνουμε, θα δούμε με ποιο τρόπο. Τώρα το κάνουμε γενικά, ένα γενικό για σένα, να έχεις υπόψη σου τι συντονισμούς έχεις, για να μπορέσεις να πάρεις κάποιες έτσι απαντήσεις που θα σε βοηθήσουν γενικότερα στο μέλλον. Είναι άχρονο και προχωράμε. Πάμε τώρα στο επόμενο. Για να δούμε τι θα επιλέξουμε, φίλες και φίλοι. Για να δούμε τι επιλέγουμε. Εδώ αυτή η κάρτα. Λοιπόν, εδώ έχει βγει. Εντάξει, είναι φοβερό, βγαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παρορμητικά ζώδια. Λοιπόν, για κάποιο λόγο γίνονται. Ακόμα και οι μοίρες 21-30 παίζουν ρόλο. Λοιπόν, μοίρες 21-30, κρυός, καρκίνος, ζυγός, εγώκερος, παρορμητικό ζώδιο. Εντάξει, παρορμητικά ζώδια γενικά. Πάμε να δούμε για ποιο ζώδιο συγκεκριμένο μιλάμε. Ωραία. Και μιλάμε για το ζώδιο είναι της φωτιάς, άρα μιλάμε για κρυό, εντάξει. Και πηγαίνουμε τώρα, μπαστούν δηλαδή έχει βγει εδώ, και πάμε τώρα να δούμε τη μοίρα. Η μοίρα είναι 4 κούπα. Wow, ωραία, 4 κούπα. Άρα μιλάμε 21 και 4, 25, 25η μοίρα στον κρυό. Τι σημαίνει λοιπόν 25η μοίρα στον κρυό? Να σας πω το όνομα της μοίρας. Η δυνατότητα του ανθρώπου να αποκτήσει εμπειρία σε δύο επίπεδα ύπαρξης. Τώρα θα μου πεις, φέξε μου και γλίστρισε. Να το αναλύσουμε όμως, να πάμε να το δείτε, να το δούμε, γιατί πόσο νόημα έχουνε. Βασικά μιλάει για αποκάλυψη νέων δυνατοτήτων, έτσι. Μιλάει για τις δυνατότητες που έχουμε εμείς ως άνθρωποι. Σου λέει λοιπόν, βρε άνθρωπέ μου, μπορείς να λειτουργήσεις σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι να είσαι δεκτικός, εντάξει, ώστε αυτά που έρχονται στη ζωή να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις με δύναμη, έτσι, σαν κρυός δηλαδή, γιατί βγήκε και το ζώδιο του κρύου εδώ. Στο επόμενο επίπεδο είναι, μάλλον εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, και είναι επίσης η πίστη. Δοκιμασία και πίστη. Δεν το εννοούμε με τη χριστιανική άποψη, έτσι. Μας τα άστειλε ο Θεός και τα λοιπά. Αν και υπάρχει μια αλήθεια εδώ, αλλά όχι όμως με την έννοια η οποία εκφράζεται. Εδώ θέλω να σου πω ότι η ζωή των ανθρώπων είναι μέσα από δοκιμασίες. Δοκιμαζόμαστε. Κάποιοι άνθρωποι περνάμε πολύ δύσκολα, έτσι. Και το λέω με απόλυτο σεβασμό αυτό. Περνάμε δύσκολα. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, διότι όλοι έχουμε προκλήσεις και εγώ έχω προκλήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, και τι κάνουμε?
Εγκαταλείπουμε. Δεν πιστεύουμε πλέον. Δεν έχει σημασία που πιστεύεις, πραγματικά. Γιατί στην ουσία μιλάμε για την ίδια έκφραση. Εμένα, αν με ρωτήσετε, δεν είμαι σοφός, δεν είμαι γκουρού, ένας απλός άνθρωπος είμαι που ψάχνομαι κι εγώ σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι το σύμπαν μας, ο κόσμος μας, είναι νοητικός. Υπάρχει μία σοφία. Θα μου πείτε, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ωραία, άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε δεν ξέρω τι, άλλοι το λένε δωδεκάθεο, άλλοι το λένε νοητικό σύμπαν. Και η αστρολογία είναι μια γλώσσα που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να αγγίξει λίγο, αν θέλετε, αυτή τη μικρή νόηση του Θεού και τι έχει για εμάς. Όμως, αλήθεια και αληθινά μπορείς να βιώσει ή βιώνει μόνο εκείνο το άτομο, το οποίο πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να βιώσει, να ζήσει. Έτσι. Γι' αυτό και αυτό το παράξενο όνομα της συγκεκριμένης μοίρας, η οποία είναι, πάλι το λέω, η δυνατότητα του ανθρώπου να αποκτήσει εμπειρία σε δύο επίπεδα ύπαρξης. Εντάξει, τη δεκτικότητα και την πίστη. Εδώ όμως τι σημαίνει. Η εξέλιξη του ατόμου έρχεται μέσα από δοκιμασίες. Θα μου πεις πάλι δοκιμασίες και εδώ. Ναι, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δοκιμασίες, φίλες και φίλοι. Και είσαι για να βρεις το νόημα της ύπαρξής σου. Αυτό είναι το κλειδί. Εντάξει, δοκιμάζομαι και υπάρχω. Ακούγεται λίγο καρτεσιανό αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Καρτεσιανή η λογική είναι το σκέφτομαι, άρα υπάρχω, έτσι. Εδώ είναι δοκιμάζομαι γιατί υπάρχω. Και αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι για κακό σκοπό. Είναι για να βρεις την εσωτερική σου δύναμη. Θα μπορούσα να πω κι άλλα εδώ πέρα, αλλά δεν θα το επεκτείνω περισσότερο γιατί δεν θέλω να γίνω και πολύ φιλοσοφέ και δεν ξέρω τι άλλο, αν και έχουν πολύ νόημα. Μπορείτε να διαβάσετε, γιατί η αστρολογία υπάρχει και στον Όμηρο μέσα, μπορείτε να διαβάσετε τη χώρα των Λωτοφάγων, όπου οι άνθρωποι εκεί ήταν πραγματικά, δεν υπήρχε εξέλιξη. Δεν υπήρχε εξέλιξη. Και στοχαστείτε εσείς και φύγετε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τέταρτη, θα επιλέξω την τέταρτη μοίρα. 1, 2, μισό λεπτό, 3 και 4. Για να δούμε λοιπόν τι νόημα μας δίνει. Και έρχεται ο αριθμός 23. Λοιπόν, έλα τώρα εδώ να δεις τι μας ανοίγει εδώ και τι έχει να σου πει, πόσο σημαντικά πράγματα έχει να σου πει. Μαγικός αριθμός, ανώτερη γνώση. Μήπως μέσα από τις δοκιμασίες φτάνεις στην ανώτερη γνώση. Δηλώνει γενικά σαν άτομο την καινοτομία, έτσι. Δηλώνει την ελευθερία. Έχεις πολύ ελευθερία, είσαι πολύ ελεύθερο άτομο εσύ γενικά. Και βέβαια ως κρυός και πολλοί κρυάρια, κρυαρίνες τους τρελαίνουν για την ελευθερία τους. Δεν σημαίνει, μπορεί να είσαι σε γάμο, έτσι. Είναι εργάσεις σε μια εταιρεία και να έχεις προϊσταμένους από πάνω. Αλλά την ατομική σου ελευθερία λέμε τώρα, έτσι. Η αντίληψή σου, η επικοινωνία σου γενικότερα. Εγκάρδιος, φιλόδοξος, φιλόδοξη. Θέλεις οι άλλοι να βλέπουν και να βλέπεις εσύ τη θετική πλευρά της ζωής. Ένας δυνατός αριθμός που μπορεί να φέρει και τύχη, να ελκύει δηλαδή, να μαγνητίζει πράγματα. Διαθέτεις ισχυρή τάση θεραπευτικού μαγνητισμού μέσα από ομιλία, γραφή, επικοινωνία. Εντάξει. Και όλο αυτό το κομμάτι, αν μη τι άλλο, γιατί είναι ένας μαγικός αριθμός και μπορείς να φτάσεις εσύ στην ανώτερη γνώση και μέσα από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να σε μεταδώσουν, να τους το βγάλεις δηλαδή. Δες εδώ αλχημία. Και όντας εσύ δυνατός δυνατή και με αρκετή ενέργεια, μπορείς να φτάσεις σε τέτοια, ας το πούμε, και δεκτικότητα και πίστη και εσωτερική δύναμη, που να σε κάνει αρκετά δυνατό δυνατή. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τώρα τι έχει να βγει. Πάμε για αυτή την όμορφη μοίρα, λοιπόν, 25η μοίρα, 25η μοίρα, για να δούμε εδώ. Το πρώτο κομμάτι, μάλιστα, άσος μπαστούνι. Άσος μπαστούνι είναι μία πολύ δυνατή κάρτα και δείχνει ακριβώς και αυτό που λέμε τη δυνατή ενέργεια. Ο 23-5 είναι μαγνητικός, έχει πολλή ενέργεια, μπορεί να μιλάει,
Μπορεί να επικοινωνεί και δεν. Μπορεί να κουραστεί, αλλά πολύ γρήγορα μπορεί να συνέλθει. Του αρέσει η επικοινωνία και φυσικά είναι και πρωτοπόρος. Μπορείς να κάνεις νέα ξεκινήματα. Ο καθένας ή καθεμιά από εσάς, τι σημαίνει νέο ξεκίνημα, είναι εσωτερική διαδικασία, αλλά εδώ έχεις τη δύναμη του καινούριου, το καινούριο ξεκίνημα. Η επόμενη κάρτα είναι δύο ξυφών. Άκου να δεις τώρα. Ακόμα και όταν νιώθεις στη ζωή σου ότι δεν ξέρεις τι να αποφασίσεις, δεν ξέρεις πού να πας, και επειδή μιλάμε για ενεργειακή πύλη και εδώ έχουμε τη νέα σελήνη, κυρίως γεγονότα, τα οποία ενεργοποιούνται λίγες μέρες και μετά τη νέα σελήνη, κυρίως 2 μέρες μετά τη νέα σελήνη. Παρατήρησέ το, αν θέλεις, εντάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θες να πάρεις κάποιες αποφάσεις, κάποια ξεκινήματα, να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις, δώσε χρόνο στον εαυτό σου, βάλ τα κάτω, ηρέμησε το μυαλό σου, τη φαντασία σου, το μυαλό σου, πώς το λένε, την ένταση που μπορείς να έχεις και μπορείς να πάρεις αποφάσεις γιατί έχεις δύναμη και να ξεκαθαρίσεις τις αλήθειες τις εσωτερικές τις δικές σου, σε οποιοδήποτε θέμα. Ακόμα και σε θέματα δηλαδή, τι να επιλέξω, εκείνο ή το άλλο. Αυτό ακριβώς, μπορείς να το ξεκαθαρίσεις λοιπόν. Και η επόμενη κάρτα είναι λοιπόν το 10 κούπα. Έλα τώρα εδώ να σου πω τι όμορφο πράγμα είναι το 10 κούπα. Το 10 κούπα, κάτσα να βάλω εδώ πέρα και αυτή είναι ο σελήνητης, λοιπόν, μια σκευή και μια σελήνη εδώ. Το 10 κούπα, και περνάμε εδώ πέρα τώρα από διαδικασίες φωτιάς, αέρα, νερού. Άρα μιλάμε ενέργεια, ζωτικότητα, υγεία. Εδώ μιλάμε τώρα αέρας, επικοινωνία, έτσι μιλάω και κάνω. Γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε και κάποιο μπλοκάρισμα στην επικοινωνία ή να ντρέπεστε. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Τίποτα δεν είναι κακό. Η κοινωνία μας το κάνει κακό. Ή η κριτική. Γιατί δεν μιλάς. Μίλα, πες κάτι. Γιατί είσαι ντροπαλός. Γιατί είσαι ντροπαλή, δεν κάνει. Τι λέτε, ρε. Πάτε καλά. Πού λέει ο λόγος. Λοιπόν. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και πρέπει να γίνουν σεβαστά όπως και να είναι. Αν το άτομο ζητήσει βοήθεια στο συγκεκριμένο θέμα, είναι άλλο κομμάτι. Εδώ όμως είναι 10 κούπα. Στήριξη. Από τι? Από οικογένεια, από παιδιά, από οικογενειακές καταστάσεις, από φίλους. Γενικά είναι μια πολύ χαρούμενη κάρτα. Σε οθεί, σε οδηγεί να σου πει ότι μην το σκέφτεσαι. Η χαρά και η ευτυχία σε περιμένει. Είναι στο δρόμο σου. Είναι στη διαδρομή σου. Βέβαια, χρειάζεται να κάνεις κάποια πράγματα για να φτάσεις εδώ, έτσι. Δεν είναι «Α, ωραία, βγήκε». Είναι το επιλέγω, ας πούμε, το προχωράω για να φτάσω ως εκεί. Για να κάνω κι εγώ κάποια πράγματα και για να μπορέσω να το υλοποιήσω, ρε παιδί μου. Όμορφες κάρτες όμως, και ακόμα αυτή η κάρτα που είναι λίγο περίεργη, είναι ανάμεσα άσος μπαστούνι, που είναι πολύ δυνατή κάρτα, και 10 κούπα, που είναι πάρα πολύ καλή κάρτα, που είναι και η ευτυχία. Άρα, όλα αυτά γίνονται, υπάρχουν τα συναντάς για να έχεις πίστη, για να έχεις δύναμη, να βρεις τη δύναμή σου και να έχεις ευτυχία. Και εννοείται ότι έχεις και τη μαγνητικότητα που μπορείς να ξεπεράσεις πάρα πολλά πράγματα. Κάνει κλικ, μη μου πεις, κάνει κλικ νομίζω. Και νομίζω ότι συντονίζεσαι και είναι και πολύ ωραίο και πολύ ωραία λόγια αυτά που μας έχουν δώσει ή αν θέλετε οι παλιοί αστρολόγοι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ωραία. Ωραίο νόημα, φοβερό νόημα. Συνεχίζουμε. Παίρνω λοιπόν τις καρτούλες μου, να τις ξαναβάλω πάλι μέσα. Λοιπόν, να τις ανακατέψω, μισό λεπτό να τις ανακατέψω και εδώ μπροστά. Μισό λεπτό. Ας τις βάλω εδώ. Παίρνω και αυτή εδώ πέρα την κάρτα. Λοιπόν, και εδώ. Ανακατεύω λίγο τις μοίρες, τους αριθμούς δηλαδή. Και εδώ και αυτά. Ελπίζω να πάρω πάλι παρορμητικά ζώδια, δεν πειράζει. Εντάξει, και κάποιο νόημα γίνεται. Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, και ανάποδα τώρα θα κάνω το εξής. Θα τις απλώσω έτσι. Θα απλώσω και αυτές έτσι και επιλέγω. Επιλέγω λοιπόν, εντάξει, βγήκε κάτι άλλο τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε ζώδια μεταβλητά. Α, προηγούμενος ήταν παρομητικά. Ναι. Εδώ είναι τα μεταβλητά. Δίδυμος, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθύς.
Μοίρες 21 έως 30, είναι εδώ ένας ρίγας σπαθί. Εντάξει, βαλές ας το πούμε σπαθί. Ωραία, το αφήνω εδώ. Πάμε να δούμε για ποιο ζώδιο συγκεκριμένο αφορά. Το συγκεκριμένο ζώδιο το οποίο αφορά, τύχη. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό, καρμική τύχη είναι εδώ. Κάνε τα πράγματα σωστά. Α, και βγαίνει πολύ ωραία. Εδώ βγαίνει η αλφάβητος. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη κάρτα. Σημαίνει και γνώσεις και διάφορα πράγματα. Αλλά αφορά λοιπόν αέρα, ζώδιο του αέρα. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για δίδυμο. Εντάξει. Και πάμε να δούμε τη μοίρα. Ποια μοίρα συγκεκριμένη αφορά. Και είναι το 2. Λοιπόν, είναι το 2 μπαστούνι, φίλες και φίλοι. Το 2 μπαστούνι, καθίστε να τα μαζέψω. Ας το αφήσω εδώ. Ας τα μαζέψω και αυτά εδώ. Να είναι έτσι, το 2 μπαστούνι λοιπόν μας κάνει, άρα έχουμε εδώ πέρα 21 και, 20, και το 2 μας κάνει το 23, εντάξει. Και επειδή έχουμε το 2 εδώ πέρα, πάμε να ανακατέψω λίγο. Άρα έχουμε δίδυμος, 23η μοίρα. Δίδυμος, 23η μοίρα. Εδώ είναι το 2, 1, 2 και για να δούμε τι μας βγαίνει. Μας βγαίνει ο αριθμός 6, παιδιά, ο αριθμός 6 πάει και έρχεται. Λοιπόν, με κάποιο τρόπο, είτε αριθμολογικά, είτε κατά κάποιο τρόπο εδώ, είτε σε αυτό που κάνουμε, είτε κατά κάποιο τρόπο στα ταρό που ρίχνουμε, ο αριθμός 6 πρωτοστατεί, είναι δυνατή η ενέργειά του. Εδώ έχουμε κατευθείαν τον αριθμό 6, είναι η αρμονία λοιπόν. Ο δρόμος 6 είναι ένας δρόμος ιδιαίτερος, φίλες και φίλοι, γενικότερα ή ένας αριθμός ιδιαίτερος και μπορεί να αλλάξει πολλές πραγματικότητες, καθήκοντα και πεποιθήσεις. Είναι ένα πολύ όμορφο όμως ταξίδι στη ζωή και αυτό που χρειάζεται είναι να ψάξετε τι είναι αυτό που σας δίνει ενέργεια. Το καύσιμο της ζωής που λέει. Σας δίνει ενέργεια, σας τα εξάρια δηλαδή, που βγήκε το 6. Ανεξάρτητα το τι έχεις πολεμήσει στη ζωή σου γενικότερα, το αναγκαίο μάθημά σου ή το πεπρωμένο σου είναι η αγάπη. Είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή. Αυτό πρέπει να θυμάσαι. Άρα λοιπόν αυτό που σου λέει η συγκεκριμένη μοίρα λοιπόν που βγήκε στους διδύμους είναι η αγάπη. Εντάξει. 20, λοιπόν έχουμε δίδυμος, 23η μοίρα στους διδύμους και πάμε να δούμε τι έχει να σου πει αυτή η συγκεκριμένη μοίρα. Λοιπόν, άκου προσεκτικά. 3 νεοσύ, πουλάκια δηλαδή, σε μια φωλιά ψηλά στο δέντρο. Τώρα, και αυτό ακούγεται περίεργο σαν όνομα, αλλά πίσω από αυτή την πύλη υπάρχει, ναι, μην πεις τρία πουλάκια κάθονται, έτσι, γιατί ναι, μπορεί και αυτό να σημαίνει, αλλά και τα τρία πουλάκια κάθονται δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, σου μιλάει λοιπόν για κάτι καινούριο, σου μιλάει πάλι για τον αριθμό 3, έτσι. Τα πουλιά σε τι αναφέρονται όμως? Είναι οι ανώτερες ελεύθερες πνευματικές δυνάμεις. Για να σε βοηθήσω. Είναι η συνείδηση και μιλάμε πώς σκεφτόμαστε, με ποιο τρόπο σκεφτόμαστε. Είναι το πνεύμα και φυσικά έχει να κάνει και με τον πολιτισμό και με την κοινωνία μας. Δηλαδή, και φυσικά είναι ότι έχει να κάνει και με τη θεϊκή τριάδα, έτσι, πώς λέμε, Πατήρι, Υιός, Άγιο Πνεύμα, έτσι. Και επειδή η Αγία Τριάδα βεβαίως δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι μόνο χριστιανικό σύμβολο, είναι παλιό ορφικό να το πω, έτσι, και πυθαγόριο κτλ. Και μάλιστα ο Πυθαγόρας με τον αριθμό 3, με την Αγία Τριάδα, μιλάει για την ψυχή, για την ενσάρκωση, μιλάει αστρολογικά και για πολλά άλλα πράγματα και για σκιές, αντισκιές, αστρολογικές λέμε τώρα κτλ. Μη σας μπερδεύω, φτάνει εκεί μέχρι εκεί. Λοιπόν, στην ουσία αυτό που σου λέει είναι η ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έτσι. Είναι η ολοκλήρωσή σου, η δημιουργία, η ολοκλήρωση και θέλει να σου πει ότι όλα σου
τα αίσθηκτα, αν θέλεις, με ποιο τρόπο καταφέρνουν και γίνονται ανθρώπινα. Δεν λέμε κτίνος, δεν λέμε ζωική κατάσταση, ζωώδη κατάσταση, έτσι. Γιατί κάποιος άνθρωπος γίνεται τόσο ζωώδης, έτσι, τόσο κτηνώδης? Διότι δεν έχει καταφέρει, σας το λέω αστρολογικά κυρίως, δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει τα σημεία εκείνα του εγκεφάλου του ή της συνείδησής του, ώστε να ξεφύγει από αυτό το πεπρωμένο. Εδώ όμως μιλάει τώρα για τη δική σου δυναμική, μιλάει πάλι για τον αριθμό 3, που δεν είναι τυχαίος και αυτός, σου μιλάει για πίστη, σου μιλάει για πολιτισμό, σου μιλάει για ανθρώπους, για κοινωνία, σου μιλάει για τη σκέψη σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι, τη συνειδητότητά σου και φυσικά εννοείται ότι μιλάει για τη δική σου εξέλιξη, το δρόμο σου, τη βοήθεια, την αγάπη. Ναι, ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Έχετε σκεφτεί ότι πολλές φορές ο τρόπος που σκεφτόμαστε μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι περίεργος. Τι μας μένει? Μας μένει λοιπόν ο δρόμος μας με την αληθινή καρδιά. Πολλές φορές δεν κάνουμε τρελές σκέψεις, πολλές φορές δεν ευρειάζουμε και θέλουμε να τον καριδώσουμε, ε? Ωραία, κάποιοι άνθρωποι έχουν φίλτρο και το σταματάνε. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως δεν έχουν κανένα φίλτρο. Σταματάω όμως εδώ γιατί δεν έχει νόημα αυτό. Έχει όμως εδώ, πάλι εδώ μιλάει για τη δική σου εξέλιξη, για τη δική σου διαδικασία ανάπτυξης. Σου μιλάει ότι όταν καταλάβεις ότι υπάρχει και πνευματικότητα, υπάρχει και δημιουργικότητα, υπάρχει και ανάπτυξη κτλ, τότε αρχίζει ο δρόμος σου, το πεπρωμένο σου, η μοίρα σου να ανοίγει κατά κάποιο τρόπο και γίνεται ξεκάθαρη. Εδώ λοιπόν έχουμε 6 πάλι. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό. 6 πεντάκτινο είναι η έκφραση του 6. Το 6 πεντάκτινο είναι η δικαιοσύνη, είναι ο καθένας θα πάρει δίκαια το μερτικό του, ας το πούμε, καρμικό βεβαίως χαρτί, καρμικές συναντήσεις, καρμικά πράγματα. Επιτυχία μπορεί να σημαίνει και στα επαγγελματικά σε ένα επίπεδο. Όχι βέβαια τόσο πολύ, αλλά θέλει να σου πει ότι okay, ο καθένας αμείβεται σύμφωνα με τις ικανότητές του και σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει προσφέρει. Κρατήστε το. Γιατί αυτό είναι και τη ζωή πράγμα. Ο καθένας θα αμυφθεί, έκαστος θα λάβει, δεν θυμάμαι πώς λέει, μη σας μπερδεύσω γιατί δεν το θυμάμαι καλά, απλά μου ήρθε φλασιά. Λοιπόν, ο καθένας θα πάρει ό,τι είναι. Εντάξει, βέβαια είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι εδώ παίζει ρόλο ότι κρατάμε τις ισορροπίες. Ξέρουμε ότι είναι το καρμικό κομμάτι εδώ. Έχει να κάνει και με τη... Έχει όμως είναι καλή κάρτα με καλή δόνηση που κάνει και σένα ένα άτομο να βρεις τις ισορροπίες σου, έτσι, σε όλο αυτό το προχώρημα που κάνεις στη ζωή. Εντάξει. Το επόμενο το οποίο βγαίνει είναι ο ερημίτης. Στη ζωή θα το φιλοσοφήσεις. Έχεις περάσει από πολλές εμπειρίες. Εντάξει. Ίσως χρειάζεται ένα διάστημα λίγο απομόνωσης για σένα, να ηρεμήσεις. Το μυαλό σου, οι εμπειρίες που πέρασες, το κλείσιμο κάποιων κύκλων, κάποιες δυσκολίες που μπορεί να πέρασες, αλλά έγινες πιο σοφός, πιο σοφότερη. Σου αρέσει τώρα αυτή την περίοδο, γιατί εδώ είναι ζώδια γης, εδώ είναι ζώδιο Παρθένος, έτσι. Και υπάρχει μια έντονη ενέργεια γενικά για τη γη, να αναλύσεις κάποια πράγματα. Βεβαίως, εδώ τι σημαίνει? Εδώ σημαίνει ότι θα συναντήσεις, γιατί ο αριθμός 6 έτσι είναι, και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν. Δεν θα σε βοηθήσουν όλοι. Κάποιοι άνθρωποι θα γυρίσουν την πλάτη τους, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι θα σου φερθούν και άδικα. Κάποιοι άνθρωποι θα υποστούν τον καρμικό νόμο, όπως και να το κάνουν. Άσχετα αν είναι εσύ σε παρόν παρούσα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ όμως σημαίνει έχω αποκτήσει εμπειρίες. Θα με βοηθήσουν. Θα ολοκληρωθούν κάποια πράγματα. Αλλά χρειάζεται και λίγο ξεκούραση. Χρειάζεται και λίγο να μαζέψω τις σκέψεις μου. Να αναλύσω λίγο τα πράγματα, να σκεφτώ. Χώρισες, να το σκεφτείς λιγάκι την πορεία της ζωής, έτσι. Και λίγο αυτογνωσιακά, ας το πούμε. Έχεις δυσκολίες στη δουλειά, να το δεις. Έχεις προβλήματα με τη φιλία σου, με τους φίλους σου, με τις φίλες σου. Σκέψου τα λιγάκι, βάλ' τα κάτω, πάρε αποφάσεις. Εδώ τα ταρό δεν σου λένε κάνε εκείνο, κάνε τάλο κατά κάποιο τρόπο. Σου λένε, σε βάζω σε μια διαδικασία, και η μοίρα βέβαια, σε κάνει μια διαδικασία να δοκιμάζεσαι, σου λέει. Περνάς από αυτές τις καταστάσεις. Και το επόμενο που έρχεται είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα που είναι εδώ, και εδώ είναι το 9 ξυφών.
Λοιπόν, εδώ δες τους συμβολισμούς. Το 9 ξυφών σημαίνει ότι πολλά πράγματα σε πλήγωσαν. Πολλά πράγματα σε στεναχώρησαν. Πολλά πράγματα σε έφεραν σε δύσκολη θέση. Οι σκέψεις σου πολλές φορές είναι σε στεναχωρούν, στεναχωριές. Γιατί σκεφτόμαστε και στεναχωριόμαστε. Έτσι δημιουργείται ένα συνέστημα μετά. Όμως, δύο εννιάρια υπάρχει έντονη η απέτηση αν θέλεις, γιατί δοκιμάζεσαι, δοκιμάστηκες, έτσι, να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου, να προχωρήσεις και να αφήσεις πίσω ό,τι είναι βάρος για σένα. Είτε είναι καρμικό βάρος, είτε είναι βάρος ανθρώπων, είτε είναι βάρος σκέψεων. Άφησέ τα πίσω, προχώρα. Πραγματικά προχώρα. Ναι, δεν μπορούμε να σταματάμε να σκεφτόμαστε. Δεν μπορούμε να μην αναπολούμε η μνήμη μας, να μην ανασύρει η μνήμη μας πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και μας έχουν στεναχωρήσει. Αλλά ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να ισορροπήσεις, να αισθανθείς καλά και να έχεις και υγιή σκέψη, όσο μπορεί ο καθένας, είναι ένας καινούριος εαυτός. Τα αφήνω όλα πίσω για να μην τζακιστώ. Για να μπορέσω να ισορροπήσω τελικά, πρακτικά να ισορροπήσω και οικονομικά να ισορροπήσω και εργασιακά να ισορροπήσω και σε επίπεδο σχέσεων να ισορροπήσω, έτσι. Η ισορροπία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά και η ηρεμία μυαλού, λέει εδώ, η ηρεμία ψυχής, η ηρεμία μυαλού. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Πόσο σε άγγιξαν αυτές οι ενεργειακές πύλες? Πόσο εσένα σε βοήθησαν? Πόσο σημαντική ήταν αυτή η ανάλυση, πώς σου φάνηκε? Ήταν κάτι το οποίο σε βοήθησε? Σου έδωσε σε ένα κίνητρο? Σε έβαλε σε σκέψεις? Αυτά είναι τα πολύ ωραία ερωτήματα. Αν θέλεις μπορείς να γράψεις κάτω από το βίντεο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.